Πάντως ξέρω πώς να μάθω την αλήθεια. Για πες μου τι θα κάνεις. Θα τον σπάσεις το ξύλο. Ναι, αυτό σκέφτομαι να κάνω. Θα τον κάνω να ομολογήσει με ξύλο. Αλήθεια? Όχι, δεν το εννοώ. Η πανοπλία έχει σύστημα παρακολούθησης. Αυτό θα με βοηθήσει να παρακολουθώ τον Στέιν και να δω αν μπορώ να βρω κάτι. Κορόιδο. Τόνι, είσαι καλά, συγγνώμη. Ναι, είμαι καλά. Είναι συναγερμός υπενθύμησης. Πρέπει να επαναφορτήσω σε μια ώρα περίπου. Δεν είναι καλή ιδέα αυτή, Τόνι. Για πολλούς λόγους. Ακόμα δεν είσαι καλά. Αν δεν επαναφορτήσεις το εμφύτευμα καρδιάς, όλα χάθηκαν. Είμαι καλά, μαμά. Τέλεια. Όλα τέλεια εκτός από το εμφύτευμά σου. Αν κουραστείς την πανοπλία σου, αν πέσει η ενέργεια της πανοπλίας σου ή αν σε χτυπήσει κεραυνός ή δεν ξέρω τι άλλο, η καρδιά σου δεν θα αντέξει. Πρέπει να το κάνω, Τζίμι. Για τον πατέρα μου. Δεν τα κατάφερα να τον σώσω, αλλά θα σταματήσω τον Στέιν. Με ακούς τώρα, Τόνι! Τζίμι, πρέπει να το ζήσεις αυτό! Βλέπεις ότι βλέπω! Πρέπει να αναβαθμίσουμε το πρόγραμμα και ναι, είναι εκπληκτικό! Το ξέρεις ότι θα χτυπήσεις αυτό το κτίριο? Ναι! Πρέπει να στρίψω! Εντάξει, μια χαρά είμαι! Μπορώ να το χειριστώ. Δεν είχα μέχρι τώρα την ευκαιρία, ξέρεις, να φορέσω αυτή την πανοπλία. Αυτό το σχόλιο δεν με καθησύχασε καθόλου.